Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην υπέροχη, υπέροχη εκπληκτική συντροφιά του Excellent. Μέχρι τις 2 η ώρα εδώ κοντά σας να σας ενημερώσουμε και να σας κάνουμε να χαμογελάσετε, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, να ξεφύγετε. Είμαστε, θα έλεγα, ένα ευχάριστο διάλειμμα μιας ώρας. 2-10-48-54-4-74-4-78. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, οι συνάδελφοι περιμένουν τα νέα σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις. Και όπως μας είπε και μια κυρία πολύ σωστά τηλεθεάτρια, λέγε, δεν το λέτε και στα ελληνικά, τέλεια, αφού είναι excellent, τέλεια να λέτε. Ωραία, το λέμε και τέλεια για να κάνουμε το χατήρι. Τα κορίτσια μας είναι εδώ. Επίσης σε λίγο Νάσος Γουμενίδης. Καλό μεσημέρι και στις δύο, Νανά και Έλενα. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Θα χαρεί η τηλεθεάτρια πάρα πολύ, Χριστίνα, που το είπες. Τέλεια. Σε πολύ λίγο Νάσος Γουμενίδης κοντά μας και Κωνσταντίνος Μπογδάνος κοντά μας, ζωντανά εδώ στο πλατό. Να συζητήσουμε, να δώσει τη δική του απάντηση στα όσα ακούστηκαν χθες από την εκπομπή «Δέστε τους». Θα έλεγα ότι δέχτηκε μια επίθεση ο Κωνσταντίνος και από τους τρεις, και από τον Νίκο Μουτσινά, και από την κυρία Ηλιάκη και από την κυρία Καινούργιο. Ήταν σκληρές. Ναι, η κυρία Καινούργιο, πρέπει να πω, και η Μαρία Ηλιάκη ήταν πολύ έντονες. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι ούτε τη Μαρία ούτε την Κατερίνα. Παθιάστηκαν με το θέμα. Πολύ. Ναι, κάπως τα έχουν πάρει, όπως λέμε πολύ λαϊκά, στο κρανίο για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει. Σε λίγο λοιπόν, εδώ ζωντανά στο στούντιο του Excellent, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Όμως, να ξεκινήσουμε με Λάμπη Λιβιεράτο και την επανεμφάνισή του. Α, καλό μεσημέρι και στα αγόρια μας. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω μεγάλο παντοδύναμο, εσείς. Πώς τα κατάφερες, Κωνσταντίνε μου, πάλι τα έχεις κάνει εδώ πέρα, άνω κάτω, λίγο έτσι. Δεν νομίζω ότι θέλουν ιδιαίτερη βοήθεια. Είμαι απολύτως ειλικρινής. Έβαλες το χεράκι. Εντάξει, κάπου όμως βοηθάς και εσύ, βρε παιδί μου, δηλαδή δεν είναι, ξέρεις. Η αδυναμία ανθρώπων να κατανοήσουν αυτό το οποίο λέγεται οδηγεί στην παρεξήγηση. Ωραία, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Νάσο μου, είσαι καλά? Καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Σας ακούω με προσοχή. Και όχι μόνο, φαντάζομαι θα έχεις και άποψη. Δεν αρκεί να μας ακούς. Πρέπει να σε ακούμε κι εμείς. Όπως πάντα, εξάλλου. Θα με ακούσετε, θα με ακούσετε. Έτσι. Λοιπόν, και νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος ήταν βατραχάκι στα βουβάλια που πλακωνόντουσαν χθες, γιατί έχω την αίσθηση ότι γενικά το κλίμα στο δέστε τους δεν είναι πολύ καλό το τελευταίο διάστημα. Οπότε. Ναι. Αλλού είναι το πρόβλημα. Είχανε πρόβλημα. Αλλού είναι το θέμα μας τώρα. Κατάλαβα. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια, θα τα αναλύσουμε. Νανά, ο λόγος εσένα, Λάμπης Λιβιεράτος. Λάμπης Λιβιεράτος, τον είχαμε συναντήσει την προηγούμενη Παρασκευή σε μία εμφάνιση που κάνει μαζί με τον Θάνο Καλλύρη στον Πειραιά και επικοινωνήσαμε με το περιβάλλον του και μιλήσαμε με τον πολύ καλό του φίλο και χρόνια, επί 20 χρόνια συνεργάτη του Αντρέα Γιατράκο, τον παραγωγό του Λάμπη, του Γιώργου Μαζονάκη, του Βέρτη. Και μα θέλησε να μας μιλήσει για πρώτη φορά, καθώς δεν έχει ξαναμιλήσει, για την κατάσταση του Λάμπη Λιβιεράτου. Έτσι, τι τον είχες οδήγησε... την ευκαιρία και να τον δεις από κοντά και να ανταλλάξετε κάποιες κουβέντες. Πολύ ήρεμος. Πάρα πολύ ήρεμος. Πολύ προσεγγίσιμος, πολύ γλυκός, έτσι όπως είναι ο Λάμπης Λιβιεράτου. Ακριβώς. Συγκρατημένος, πιο σταθερός, αρκετά ήρεμος θα έλεγα και μία φωνή που δεν αλλάζει όσο και αν περάσουν τα χρόνια. Δεν θα έλεγα συγκρατημένος, θα έλεγα μάλλον επιφυλακτικός. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν δει πολλά τα μάτια του και έχει περάσει πολλά. Πολλά. Να πάμε στο ρεπορτάζ που έχεις επιμεληθεί και να το αναλύσουμε με τους συναδέλφους. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το Λάμπη, εγώ λειτουργώ συναισθηματικά. Είμαστε φίλοι πάνω από 20 χρόνια. Είχα υπογράψει σαν παραγωγός το πρώτο του προσωπικό δίσκο. Ο Λάμπης έχει μια καρδιά από χρυσό. Είναι υπέροχος άνθρωπος, είναι υπερευαίσθητος και απανοτά χτυπήματα σε λίγο χρονικό διάστημα, όπως ο χωρισμός του με την Νέβη, που υπεραγαπά, η προβληματική επιχειρηματική του δραστηριότητα, που τον οδήγησε σε υπέρογκα χρέη, το βίος θάνατος του αδερφού του, τον λύγησαν όπως θα λύγιζε ο καθένας από εμάς. Αυτά σε πόσο μικροχρονικό διάστημα έγιναν? Σε διάστημα ενός έτους γίνανε πάρα πολλά. Ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί όλα αυτά μαζί. Να προσθέσω και η απομάκρυνση από τα παιδιά του που λατρεύει. Του κόστησε πάρα πολύ. Διατάραξη της καθημερινότητας. Η απώλεια του σπιτιού του, κάτι που βιώνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας σήμερα. Με την φοβερή θέση που περνάει η χώρα μας. Δηλαδή είναι, πώς να σου το πω, πάρα πολλά πράγματα μαζί που ο καθένας μπορεί να λυγίσει.
Η απομάκρυνση του παιδιού ήταν κάτι που ήθελε εκείνος, αναγκαστικά έγινε, ήταν επιλογή της πρώην σύζυγου του για καλύτερα. Οι σχέσεις των ανθρώπων δοκιμάζονται. Και κάποια στιγμή δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που χωρίζει. Απλά δεν είναι στο πρόγραμμά του ο άνθρωπος. Υπολόγιζε ότι για την οικογένειά του και θα γεράσει με αυτή την οικογένεια. Δεν έγιναν τα πράγματα όπως επιθυμούσε. Εντάξει, δεν είναι κάτι φοβερό αυτό. Συμβαίνει. Κάποια στιγμή πριν 2 χρόνια, όταν αποφάσισε να επιστρέψει στη μουσική, γιατί ξέρετε, η μουσική είναι για κάποιους σαν την τροφή, σαν τον αέρα που αναπνέεις. Δεν μπορείς να ζεις χωρίς αυτό. Είναι ανάγκη. Όλοι οι δίθεν celebrity φίλοι του του γύρισαν την πλάτη, του δημιούργησαν μέχρι και εμπόδια. Πλην της Ναταλίας Γερμανού και Δέσποινας Βανδύ, που του στάθηκαν σαν πραγματικές φίλες και του ευχαριστώ για αυτό. Η Δέσποινα τον πήρε μαζί της για δουλειά, ας πούμε, για παράδειγμα. Η Ναταλία του συμπαραστάθηκε όποτε χρειάστηκε. Έχει 3-4 φίλους που χωρίς αυτούς τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Και θέλω να σταθώ στην Έρθη, την μπασίστριά του, που είναι και σαν μητρή, σαν μαέστρος του, ας πούμε. Η οποία είναι στο πλευρό του, νομίζω, σε κάθε εμφάνιση και εμείς το συναντήσαμε. Ακριβώς. Είναι ο φύλακας άγγελός του. Είναι φοβερό παιδί, πάρα πολύ καλή μουσικός και είναι αυτό που σας λέω, ο φύλακας άγγελος. Είναι, το έχει σταθεί σαν αδερφή. Είναι συνεργάτης. Δηλαδή έχει μετρήσει πάρα πολύ η παρουσία της Έφης στο να καταπολεμήσει αυτό το τέρας που λέγεται κατάθλιψη. Χωρίς αυτή, δηλαδή, δεν ξέρω αν θα ξεπερνούσε ή αν θα ξεπεράσει την κατάθλιψη, γιατί είναι ένα τέρας η κατάθλιψη που με την αγάπη των φίλων και του κόσμου μπορεί να την ξεπεράσει. Μια τραυματισμένη ψυχή όπως είναι του Λάμπη θέλει πολύ θέληση, επιμονή και χρόνο να γιάνει. Τώρα σε τι στάδιο βρίσκεται? Προσπαθεί να ανταπεξέλθει, να συγκροτηθεί και να... Δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, γιατί όταν σβήνουν τα φώτα κάνει πολύ κρύο για τους καλλιτέχνες που έχουν μάθει να εισπράττουν την αγάπη του κοινού. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν οι περισσότεροι και οδηγούνται στην κατάθλιψη. Ζούμε σε μια χώρα που πρέπει να πεθάνεις για να πούνε ένα καλό λόγο για σένα, ξέρεις. Ο Λάμπης πιστεύω θα, με τον καιρό, έτσι, θα τα ξεπεράσει. Τώρα επικοινωνία με τα παιδιά του φαντάζομαι δεν έχει αυτή την περίοδο. Πάντα τα παιδιά του είναι στην καρδιά του. Τα λατρεύει τα παιδιά του. Σαφώς έχει επικοινωνία. Αλλά ας το αφήσουμε μέχρι εκεί για τα παιδιά του. Μάλιστα, ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζω να το φερθείτε καλά. Πάρα πολύ καλά. Αυτά λοιπόν μας είπε ο μάνατζερ του Λάμπη Λιβιεράτου και νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά να που ακούμε άνθρωπο από το περιβάλλον του Λάμπη να μιλά για αυτή την περιπέτεια. Να μιλά και να περιγράφει τι τον έφερε σε αυτό το σημείο να πάθει κατάθλιψη, ότι είναι και τελείως ανθρώπινο. Δεν είχαμε ξανακούσει, ακούγαμε διάφορα από διάφορα δημοσιεύματα, μία ή επιχειρήσεις που είχε επενδύσει κάποια ποσά και τελικά δεν απέδωσε και την πάτησε, να το πω όπως θα το λέγαμε. Το διαζύγιο του με την Εύη Αδάμ, που δεν ήταν τα παιδιά του μέσα στο σπίτι, γιατί όπως μας είπε ο κύριος Γιατράκος, ήθελε να ζήσει όλη του τη ζωή με την οικογένειά του, να γεράσει μαζί της. Όλο αυτό τον επηρέασε και φυσικά ο θάνατος και ο χαμός του αδερφού του που υπεραγαπούσε. Και ήταν ξαφνικός θάνατος του αδερφού του. Ήταν πολλά μαζεμένα. Και μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και μάλιστα αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το είπε ο κύριος Γιατράκος είναι ότι όλοι οι δίθεν celebrities φίλοι του Λάμπη Λιβιεράτου όταν πήγε να κάνει ένα ξεκίνημα και έτσι να επανέλθει λίγο στη μουσική και σε εμφανίσεις και τι έχει και τις θαυμάστριές του, δεν το στήριξε κανένας. Και μάλιστα είπε ότι του είχαν βάλει και εμπόδια για να μην προχωρήσει, να μην ξαναέρθει στην επικαιρότητα. Γιατί ο Λάμπης έχει τις θαυμάστριές του και τον αγαπούν πάρα πολύ. Δέσποινα Βανδύ και Ναταλία Γερμανού ήταν οι μόνες κυρίες που στάθηκαν στο πλευρό του. Δεν ξέρω αν ο Νάσος έχει κάποιο ρεπορτάζ. Και ο χώρος που κινείται ο Λιβιεράτος και κινούνταν όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι
το εργασιακό περιβάλλον ενός τραγουδιστή, παύλα celebrity, παύλα μαϊντανού, παύλα star, παύλα εκτεθειμένου. Και γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι φιλίες είναι λυκοφιλίες για να μαζεύονται σε διάφορα στέκια διάφοροι, να τρώνουν, να πίνουν, να μην πληρώνουν, να φεύγουν και να φωτογραφίζονται για τις ανάγκες των περιοδικών. Mm. Εγώ θα πω μόνο. Τώρα εσύ περιγράφεις το περιβάλλον, έτσι, στο οποίο κινείται. Ακριβώς, όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ειδικό, είναι ένα περιβάλλον. Αυτό το οποίο ο γιατράκος είπε. Mm-hmm. Αυτό το οποίο και ο γιατράκος ανέδειξε, έτσι. Ναι. Από εκεί και μετά. Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι να κατανοήσουμε ότι σαν τον Λάμπη Λιβγεράτο υπάρχουν χιλιάδες ιστορίες, και δεν θέλω να το γενικεύσω, γιατί το να γενικεύει κανείς είναι φασισμός, αλλά υπάρχουν χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων μας που και χρέη έχουν και στην κατάθλιψη είναι και προβλήματα έχουν και τεράστια οικογενειακά ζητήματα έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά και δεν τους λένε Λιβγεράτους, ούτε έχουν απολαύσει τη δόξα και τα πλούτη που πριν από 10-15 χρόνια ο Λάμπης είχε. Η κακή διαχείριση είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή του καθενός. Αν επιλέξεις να κάνεις κακή διαχείριση ή να κάνεις μια κακή επιλογή, η επιλογή αυτή είναι η οποία σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή. Οπότε εκ των πραγμάτων. Βρενάς, ναι, αλλά πόσο σημαντικό. Ξέρεις όμως, πόσο σημαντικό είναι ένα άσομο. Προφανώς όλα είναι, όλες οι επιλογές είναι δικές μας πάντα. Καλές, κακές είναι δικές μας και είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε και τις συνέπειες. Αυτή είναι η ζωή μας. Αλλά πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται ένα χέρι και να σου δίνει τη βοήθεια για μια πολύ επόμενη προσπάθεια. Και να σου πω και κάτι. Και να μείνουμε εμένα σε αυτό. Με χαλάει ότι που ο γιατράκος. Ναι. Με χαλάει πολύ που ο γιατράκος δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Τζόνι το Θεοδωρίδη, ο οποίος ήταν ο μοναδικός άνθρωπος mm-hmm. που έχει βοηθήσει το Λάμπη και τον έχει βάλει στην επιχείρησή του στο Χαλάνδρι για να μπει πάλι στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Πάντως, Νάσο, γιατί η κατάθλιψη και όλα αυτά τα προβλήματα είμαστε όλοι τόσο κοντά στο να το πάθουμε, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει δυνατός αδύνατος. Η χώρα μας είναι όλοι σε μια κατάθλιψη. Ναι. Άρα και εγώ λέω είναι το μενταλιτέ του Έλληνα αυτό. Δηλαδή, πάντως, γενικά, είμαστε στο Θεό ή είμαστε στον πάτο. Δεν υπάρχει μέση λύση. Τον σηκώνεις, τον δυναμώνεις, γίνεται δυνατός και μετά για μένα λες. Σε αυτό πάντως έχει δίκιο ο Νάσος και ο Τζόνι έχει σταθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ και τον έχουμε δει. Μακάρι ο άνθρωπος να επανέλθει και μακάρι τα παιδιά του να του δώσουν το χαμόγελο που του λείπει. Γιατί εγώ είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα σε μια σκηνή, πάνω σε μια σκηνή, τραγουδούσε, καλά έκανε και τραγουδούσε, του έδινε ζωή όλο αυτό, αλλά δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα του Λάμπη που εγώ είχα στο μυαλό μου, όπως όλοι σας είχατε στο μυαλό σας πριν από κάποια χρόνια. Εντάξει, αυτό είναι και λογικό μετά από μια περιπέτεια υγείας που έχει. Εντάξει, θέλει και καινούργια τραγούδια, θέλει φρεσκάρισμα γενικότερα. Θέλω και τον Κωνσταντίνο. Και τον Κωνσταντίνο λίγο στη συζήτησή μας. Είναι εδώ κοντά μας και θέλω την άποψή του ακόμα και σε αυτό και σημειώνει συνέχεια. Σε παρακολουθώ, όλο κρατά σημειώσεις. Σχεδιάζεις. Για άλλο πράγμα. Όχι. Κάνω λίστα για το σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Γιατί για το Λάμπη Λιβγεράτο θεωρώ ότι δεν έχω κανένα λόγο να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό το δύσκολο πράγμα που περνάει ένας άλλος άνθρωπος. Ακούω άλλα πράγματα τα οποία με ερεθίζουν βέβαια, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τις παρούσες. Όπως. Ότι το να γενικεύεις είναι φασισμός. Δεν είναι φασισμός, είναι ολοκληρωτισμός του λόγου. Ότι όλη η χώρα είναι σε κατάθλιψη. Όχι, με συγχωρείτε, όλη η χώρα δεν είναι σε κατάθλιψη. Υπάρχει μια Ελλάδα που αντιστέκεται. Πού είναι αυτή η Ελλάδα, ρε Κωνσταντίνε, πού την εδώ έχεις... είναι, Νάσο, εδώ είναι. Εδώ είναι, υπάρχει αυτή η Ελλάδα η οποία αντιστέκεται. Εντάξει, ενδεχομένως. Μπορείς να τη δεις στη Λαϊκές, μπορείς να τη δεις στο σούπερ μάρκετ. Δεν θα τη δεις σε κοσμικά κέντρα. Ενδεχομένως δεν θα τη δεις σε πάνελ τα οποία. Μιλάω. Σε πάνελ τα οποία ασχολούνται με τον πόνο του άλλου. Μπορεί να μην τη δεις εκεί. Αλλά η Ελλάδα αυτή είναι εδώ. Μάλιστα. Ντάξει. Άρα εσύ που είσαι σε αυτό το πάνελ συμμετέχεις σε ένα πάνελ, ας πούμε, μιας εκπομπής η οποία πάλι δεν καταλαβαίνεις, διότι δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι προφανές. Πρέπει όλα να τα γενικεύσεις και να τα κάνεις να μεγάλες δηλώσεις. Ρε, Κωνσταντίνε. Συγγνώμη. Γιατί τέτοια ένταση ξαφνικά. Δεν μπορώ να καταλάβω ξαφνικά γιατί. Ο κύριος Γουμενίδης έχει επιχειρηματολογήσει σε ένα σκαιό άρθρο του, χιδαίο, για το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι στην ελληνική τηλεόραση. Και επειδή εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ούτε των τύπων, ούτε του φρουφρού, ούτε του άρωματος. Και τον κρατούσες για να το πεις, βρήκες ευκαιρία. Όχι. Okay. Βεβαίως. Μα γιατί, αφού δεν έχουμε καμία άλλη επικοινωνία. Λοιπόν. Το κρατούσα. Να σου ζει σε ένα κόσμο που οι άνθρωποι δεν έχουν αρχές, δεν έχουν τιμή. Καλά. Συγγνώμη. Τώρα ένα λεπτάκι. Να πω κάτι. Σε αυτή την λογική στο παιδάκι τώρα. Ένα λεπτό, δηλαδή... σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αφήστε με να. Στο οποίο βρίζεις κάποιον και την επόμενη φορά που τον βλέπεις δεν σου απαντάει ή δεν σου μιλάει. Σε ποια Ελλάδα. Δεν σε βλέπω καν. Αυτή δεν είναι ούτε η Ελλάδα μου,
ούτε ο κόσμος μου. Ωραία, ένα λεπτάκι. Στον κόσμο μου. Ένα λεπτάκι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Μάλλον δεν αφουγκράζεσαι, Κωνσταντίνε. Δεν αφουγκράζεσαι, μάλλον δεν αφουγκράζεσαι το τι συμβαίνει γύρω σου. Δεν κυκλοφορείς γύρω σου. Λοιπόν. Είσαι σαν δικό σου κόσμο. Επιλογή σου είναι και αυτό. Δεν είναι κακό. Ένα λεπτάκι. Καλώς. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Δεν θέλω ένταση. Γιατί ο Νάσος έγραψε μια συγκεκριμένη άποψη. Δεν το ξέρω το άρθρο. Όχι, δεν έχω άποψη. Έγραψε, ωραία, για σένα και το δέχομαι, εφόσον έτσι το είδες, δεν το έχω διαβάσει, δεν το ξέρω ειλικρινά, με πιάσατε αδιάβαστη εντελώς και το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, έτσι. Γιατί τώρα ξέρεις, με το που σας βλέπω σε τέτοια ένταση, είμαστε δεν θέλω να μπουν άλλα κάνουμε πράγματα ότι στο δεν μυαλό. Δεν καταλαβαίνουμε. Κάνουμε όχι. Ότι δεν μας ρίχνουνε, κάνουμε ότι δεν μας βιάζουν οικονομικά, κάνουμε ότι δεν μας δουλεύουν από τις τηλεοράσεις, κάνουμε, προσποιούμαστε. Να τελειώσει λίγο αυτό το πράγμα. Αυτό λέω. Τίποτε άλλο. Okay. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει πραγματικά τι έχει συμβεί. Εγώ από τη δική μου πλευρά, το μόνο το οποίο μπορώ να κάνω είναι στον μικρό μου χώρο να λειτουργώ με τρόπο ο οποίος για μένα είναι άξιος της γενικής λειτουργίας. Να ρωτήσω κάτι, επειδή από το λίγο που σε ξέρω, Κωνσταντίνε, από το πολύ λίγο που σε ξέρω, πώς όταν είδες αυτή τη χιδεότητα όπως εσύ χαρακτηρίζει το άρθρο του Νάσου, δεν σήκωσε το τηλέφωνο, τον πάρεις να του πεις, ρε φίλε με ξέρεις, γνωριζόμαστε. Παιδιά, εγώ έκρινα ένα τηλεοπτικό περίμενε, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, Χριστίνα, τώρα ένα λεπτάκι, γιατί δουλευόμαστε όλοι μαζί, έτσι. Ένα λεπτάκι να ξεχωρίσουμε. Έκρινες το προϊόν ή τον Κωνσταντίνο. Εγώ έκρινα το τηλεοπτικό προϊόν το οποίο είδα. Στο τηλεοπτικό προϊόν που είδα συμμετείχαν δύο άνθρωποι. Λοιπόν, είναι δικαίωμά μου να κάνω κριτική. Όπως και δικαίωμα του Κωνσταντίνου είναι να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του μέσου που έχει σήμερα και να πει ότι αυτό που έγραψα εγώ είναι χυδαιότητα. Αν έχει προσωπικά θέματα μαζί μου ο Κωνσταντίνος ή επαγγελματικά, όταν και αν φτάσει στο δικό μου επίπεδο χυδαιότητας, ας έρθει να μου μιλήσει. Τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, Χριστίνα. Ωραία. Μάλλον έχει προσωπικά ζητήματα, ας τα λύσει μόνος του. Δεν θα μπω εγώ τώρα σε αυτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, μένουμε εδώ. Παρακαλώ. Μένουμε εδώ σε αυτά που δεν θέλω να μπούμε παρακάτω, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω, άρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω καθόλου. Να κλέψω εκκλησία. Δεν χρειάζεται ούτε να κλέψει εκκλησία ούτε τίποτα, να μείνουμε σε αυτό γιατί δεν μας αφορά κιόλας, δεν είναι της παρούσης να το λύσουμε και να το αναλύσουμε. Πάμε στο dancing. Στο dancing με τις δηλώσεις που είχαμε χθες και του κυρίου Καλλιώρα και τα σχόλια θα έλεγα από την Κλέλια ότι... καλέ, η Κλέλια φορούσε ίδια φούστα, να. Καλέ, φορούσαν ίδια φούστα. Έχετε ιστικούδι, καλά, υπέρλαβε η θεά με τον Κυλιακό έξω, να το πω έτσι απλά. Και έχετε και η Κλέλια, έτσι με άλλο στυλό, όμως με πουκαμισάκι. Και λέω, αποκλείεται, με γελούν τα μάτια μου. Ξανακοιτάζω, πρέπει να ήταν η ίδια φούστα. Μάλιστα. Η ίδια φούστα. Επίσης έχουμε την κυρία Χατζίδου, η οποία δηλώνει για τον Θάνο τον Καλλιώρα ότι είναι ο μόνος άνθρωπος που έχει συναντήσει που δεν έχει γελάσει ποτέ στη διάρκεια του dancing. Αγέλαστος. Να τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Αμέ. Χορευτής της Κατερίνα Στικούδη, χθες στο Θέμο, είπε ότι υπήρχε αρκετός ανταγωνισμός. Εσείς το νιώσατε, το βιώσατε? Εγώ δεν μπήκα ανταγωνιστικά στο παιχνίδι και δεν ένιωσα μέχρι το σημείο που ήμουν μέχρι τη μέση σχεδόν τον ανταγωνισμό. Αν ο χορευτής θεωρεί ότι προς το τέλος είχαν τόσο πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, κάτι θα ξέρει για να το λέει. Δεν μπορεί εσείς να μην είδατε κάτι. Να είδα κάτι, δεν είδα κάτι. Εγώ γιατί δεν ήμουνα μετά το 7ο επεισόδιο, δεν ήμουνα στο dancing. Εσείς μέσα στο παιχνίδι παρατηρήσατε αλλαγές συμπεριφοράς ίσως? Κάποιες αλλαγές συμπεριφοράς παρατήρησα. Είναι φυσικό επακόλουθο. Αυτό είναι γεγονός όταν μπαίνεις σε ένα παιχνίδι. Κάποια παιδιά που ίσως... Δεν ξέρω πώς το παίρνω ή πώς το κάνω. Εντάξει, μπορεί να αλλάξουν κάποια συμπεριφορά. Αυτό όμως πάντοτε συμβαίνουν. Ακόμη και στη δική μου τη δουλειά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είχαμε καλάμια. Πάντα υπάρχουν κάποια καλάμια, δεν υπάρχουν. Εντάξει. Τα πήραν κατά τη διάρκεια της παρέλασης από το dancing. Εντάξει, ξέρω εγώ που τα πήγαν και τι τα κάνω. Έλα, βρε παιδιά τώρα. Εμείς να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τα είπαμε αυτά τα πράγματα, τελειώσαμε. Τώρα δεν έχουμε για να γιορτάσουμε. Δεν ήρθαμε να ασχοληθούμε με τα καλάμια του καθενός. Οποιοδήποτε καλάμι να είχε ο καθένας, αυτή τη στιγμή το έχει παρκάρει, γιατί έχει τελειώσει πια η ιστορία. Και από εκεί πέρα όλα αυτά. Θα γίνουμε ποτέ κολλητές στα νιατάκα της Κατερινάς. Παιδιά, δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο πάνω αυτό. Το σίγουρο ότι μπήκαμε σε ένα παιχνίδι όχι για να γίνουμε φίλοι, αλλά για να διαγωνιστούμε και να βοηθήσουμε στο φιλανθρωπικό σκοπό του Make a Wish. Έχω μια οικογένεια που με κρατάει γερά από πίσω. Δεν με αφήσει να το καβαλήσω στα 15 που πήρα Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν νομίζω θα μου άφηνα να το καβαλήσω και να ψωνιστώ τώρα στα 28 μου με ένα dance. Είπε ο κύριος Καλλιώρας λοιπόν, δεν μπορώ να ονοματίσω, αλλά ναι, ήταν κάποια παιδιά τα οποία καβάλισαν. Καλλιώρα ρωτήσατε ναι. Κιόλας, μάλιστα. Καβάλισαν το καλάμι, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί το λες έτσι. Θέλεις να γίνω εγώ η κακιά.
Άντε, πάρ' το πάνω σου. Γιατί εδώ το έχω τόσο καιρό. Τι λέει. Όχι, δεν με έλα. Τελειώσαμε, περάσαμε, ωραία, άστο. Έλα, όχι, θα το πεις τώρα. Όχι. Ο μοναδικός άνθρωπος που δεν μας έλεγε ούτε γεια ήταν ο κύριος Χαλιόρας. Οπότε ας αναρωτηθείτε για τον εαυτό του αν κάτι άλλαξε σε αυτόν. Είναι, δεν ξέρω, ήταν έτσι από την αρχή ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά δεν έχω γνωρίσει πιο αγέλαστο άνθρωπο στη ζωή μου, παιδιά, ειλικρινά. Τουλάχιστον εκείνος ίσως ήταν από την αρχή έτσι, ναι, αλλά μπορεί ναι, να... Ναι. Αλλά τι κρίμα αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έλα μωρέ τώρα, παιδιά, ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, καλή καρδιά. Τελείωσε, πέρασε ωραία. Καλή καρδιά, δεν λέω. Πάρτι, και θες να πάμε να χορέψουμε λίγο μέσα. Όχι, τον κύριο Καλιόρας, θα χορέψαμε τον κύριο Καλιόρα εγώ. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ηλεκτρισμένη, όπως λέει και η Βύση. Πάντως όταν συμφωνούσε και η Κατερίνα Νανά, δηλαδή της έλεγε όχι και μην το πεις. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν και οι δύο στο έγκλημα μαζί. Βέβαια αναρωτιέμαι, διότι ο Θάνος Καλλιόρας είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενικός. Δηλαδή αν πεις κάτι για το Θάνο είναι ότι χαμογελάει, είναι ευγενικός και είναι gentleman. Πάρα τώρα, πολύ. Δεν ξέρω. Και κάθε φορά που το συναντάμε. Βέβαια, να πούμε ότι η Κατερίνα Στικούδη και η Ελένη Χατζίδου είναι φίλες. Είναι μια φιλία που προέκυψε μέσα από το dancing. Α, μπορεί είναι... άλλοι να λένε τελικά ότι προκύπτουν φιλίες από ακριβώς το dancing. Άλλα μας έλεγαν. Ακριβώς. Ότι στο dancing δεν ήρθαμε να γίνουμε φίλες. Τώρα όμως. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και συμφωνούμε. Όπως επίσης είχε βγει και ο χορευτής της κυρίας Στικούδη το βράδυ της Δευτέρας στο Θέμο. Ο Ηλίας Μπούτσης. Μπράβο, και είπε ότι γινόταν το σύστριγγλο μέσα και ότι οι κυρίες εκεί τσακωνόντουσαν. Είχαν τις διαφωνίες τους, υπήρχε ανταγωνισμός, αγρίεψε το παιχνίδι λίγο στο τέλος. Κανείς όμως δεν γνώριζε τίποτα. Χριστίνα, κατά τη διάρκεια του dancing για τον κύριο Καλλιόρα δεν είχαν διαρρεύσει πληροφορίες ότι η χορογράφος του υποχρεώθηκε να πάει στην παραγωγή με κλάματα και να ζητήσει να φύγει και να παραιτηθεί και με το ζόρι την κρατήσανε επειδή η σχέση τέλος πάντων με τον κύριο Καλλιόρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και της εκπομπής δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Δηλαδή υπήρχε η ένταση αυτή και είχε βγει και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι. Ναι. Κοίταξε, για το δεν ξέρω αν ήταν η ίδια χορεύτρια που είχε ακουστεί και πέρσι όμως για το Γιάννη Αϊβάζη. Μήπως είναι όμως μια καραμέλα που την πιπηλάμε κάθε φορά που έχουμε dancing. Λέω εγώ δεν τώρα. Ξέρω. Νομίζω ότι οι καραμέλες έχουν ημερομηνία λήξεως. Ανάλογα. Πάντως το dancing τελικά γινόταν το έλα να δεις και το έλα να πάρεις και εμείς δεν είχαμε πάρει πρέφα. Μας λέγανε τι ωραία που περνάνε και πόσο καλά είναι όλα, αλλά τελικά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Τελικά αυτό. Φοράνε και τις ίδιες φούστες. Αυτό, ναι. Αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα να περάσουμε στο θέμα που αφορά άμεσα στον Κωνσταντίνο. Και έχει να κάνει με την επίθεση που δέχτηκε από τα παιδιά της εκπομπής Δέστε Τους χθες το απόγευμα. Δεν τους βάζω όλους το ίδιο τσουβάλι. Ωραία, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ο Κωνσταντίνος φιλοξενήθηκε χθες από την εκπομπή Μεσημεριανή Μελέτη. Μίλησε με την Ελεονόρα, τοποθετήθηκε σε όλα και σε σχέση με τα όσα δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι Ε, λίγες ημέρες πριν. Το είχα παρακολουθήσει μάλιστα. Και πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει και εμένα. Στον Ιορδάνη Παπακυριακού. Και είχαμε πει ότι θα τα συζητήσουμε σήμερα ούτως ή άλλως. Χθες λοιπόν βγήκε ο Κωνσταντίνος στην Ελεονόρα, είπε αυτά που είχε να πει και τον περιέλαβαν βεβαίως το βράδυ. Δέστε τους. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε και ο λόγος στον Κωνσταντίνο αμέσως. Ξεκάθαρο. Ότι θέλει να κάνει εκπομπή δίπλα στο παπαδάκι. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, ένα λέει τη μια, λέει την άλλη. Όχι, ρε παιδιά. Καταρχήν θέλει να γίνει. Θέλει να κάνει κάτι βραδινό στην τηλεόραση, κάτι μεγάλο. Σίγουρα κάτι θέλει να κάνει. Έχει περάσει από όλα τα κανάλια. Μα δεν έχει τα πιο μεγάλα μέχρι τα πιο μικρά. Για να κάνει και στο Sky εκπομπή. Ναι, εντάξει, αφού λοιπόν έχει την εκπομπή του και τον ξέρει ο κόσμος, γιατί πρέπει να τον μάθουμε κι άλλο. Δεν τον ξέρει όσο θα ήθελε, μάλλον. Μα πόσο θέλει να τον μάθει, θέλει να κάνει μεταγραφή σε ένα μεγάλο κανάλι, δεν την κερδίζει έτσι τη μεταγραφή. Δεν το ξέρει αυτό καταρχήν, γιατί μιλάμε για Ελλάδα και τηλεόραση. Έλα τώρα. Έλα ρε Νίκο τώρα. Μα δηλαδή ξεφτιλίζεται, συγγνώμη τώρα. Μα εγώ έχει δίκιο, ξεφτιλίζεται. Ακούστε τι γονείτε, μισό λεπτό. Το ότι δεν συμφωνούμε με αυτό που λέει, το δεν συμφωνούμε με αυτό που λέει, δεν σημαίνει ότι ξεφτιλίζεται. Αυτό που λέει. Τουλάχιστον στα μάτια μου. Ναι, ναι, όχι. Ναι, ναι, απλά αυτό που λέει το πιστεύει. Τώρα, γιατί να κάτσει να το πει. Γιατί δεν ξέρουμε και την πορεία του. Ενώ γιατί μπορεί να έχει φάει 10 πόρτες και να του έχουν πει και 5 ψέματα ή 5 αλήθειες. Τίποτε, κοίταξε να δεις. Θα σε παίρναμε να κάνεις ενημερωτική εκπομπή, αλλά κάνει ενημερωτική εκπομπή καινούριου. Που είναι πολλά χρόνια. Και να έχει φάει ένα σκάλωμα με αυτούς που είναι 30 ή 40 ή 10 ή 5 χρόνια στην τηλεόραση. Για κάποιο λόγο βέβαια θα είναι και αυτοί. Στον Μπογδάνο το λέω, έξω εσένα. Όχι, το καταλαβαίνω σαφέστατα, ρε παιδί μου. Του έχει επιλέξει το κανάλι. Απλά τι έχει πάθει. Έχει πάθει ένα ξέσπασμα.
Και από εκεί που δεν τον γνωρίζαν, δεν μας απασχολούσε να τον ψάξουμε περισσότερο. Έκανε τις εκπομπές του πολύ ωραίες, φαντάζομαι, τέλεια. Έγινε αυτό με τον Σφαγιανάκη και άνοιξε το κουτί της Πανδώρας. Σωστά. Το οποίο έπρεπε να σταματήσει χαμός. Εκεί. Θέλω να πω ότι βγήκε και είπε ότι ο Σφαγιανάκης ότι τον απείλησε να πάει στην εκπομπή του ο Βογδάνος. Ναι. Αυτό δεν χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο με κάποιο τρόπο. Ξεχάστηκε καπάκι όλο αυτό και έγινε το πρόσωπο της ημέρας και βγαίνει σε πάρα πολλές εκπομπές, του δίνουν βήμα και λέει ακριβώς αυτά που πιστεύει και μπράβο το που τα λέει αφού τα πιστεύει και δεν τον αφορά η άποψή σου, η δική μου, αυτού που είναι σπίτι να πει μισό λεπτό ρε παλικάρι. Μην βρεις αυτούς που είναι τόσα χρόνια, μείνε και εσύ τόσα χρόνια. Είναι πολύ απόλυτος ως προς το ότι αυτοί που υπάρχουν να φύγουν γιατί τους βλέπετε. Είναι πολύ απόλυτο αυτό. Είναι ένα άκρο. Άρα δεν μπορείς λοιπόν όταν λέει ο άνθρωπος αυτό το άκρο να πιάσεις το μισό κομμάτι που έχει δίκιο ότι να δοθεί χώρος. Αλλά χώρος έχει δοθεί. Είσαι σε μια εκπομπή που είναι ο χώρος. Είναι αγενής, αδαής και απαράδεκτος. Αρχίζει και λέει ότι εγώ δεν το γνωρίζω τον κύριο Παπαδάκη. Μιλάω απαξιωτικά για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι ιστορία στο χώρο και είναι σου προκαλεί, γίνεται αντιπαθής. Τι είναι, δεν γνωρίζει προσωπικά, δηλαδή ούτε εγώ τον ξέρω προσωπικά τον κύριο Παπαδάκη, αλλά το σέρνουμε στην τηλεοπτική ότητα. Δεν ξέρω, προφανώς δεν τον γνωρίζει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν τον έχει δει ποτέ. Μα όταν μιλάς για ένα τι έχει μαζί του. Μα πώς ξέρω ότι έχει μαζί του φρέσκα δροσιά. Δεν τον γνωρίζω, δεν ήταν κυριολεκτικό, δεν τον γνωρίζω. Όταν μιλάς για τηλεοπτικό πρόσωπο, οι περισσότεροι δεν τον γνωρίζουν προσωπικά, αλλά μιλάμε για τηλεοπτική του οντότητα. Είναι επίοικος απαράδεκτο. Αυτός αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος λοιπόν, χωρίς να φιλτράρει από τη θέση που είναι, βγαίνει και λέει ακριβώς αυτό που πιστεύει. Τώρα αν είναι λάθος, αν είναι σωστό, τι να πω, ο καθένας είναι γεννής, το κρίνει. Νίκο μου, δεν είναι το θέμα λάθος και σωστό, ο τρόπος πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό. Μας έχει πει, έχει δείξει ότι θέλει να κάνει κάτι άλλο, δηλαδή σου λέει εγώ θέλω να περάσω με αυτόν τον τρόπο. Και αυτή η Μητσόνη έμεινε γιατί είδε ένα χαστούκι. Αγένεια δεν θεωρείται και αυτό να πάει να χρησιμοποιήσει. Δεν ξανακάλεσε όμως κανείς μετά σε εκπομπή. Μπορεί αυτή να μην πήγε. Και πάει. Πάει και αυτή βέβαια. Θέλω να σου πω ότι ο καθένας κάνει ένα δικό του προσωπικό μπαμ με τον τρόπο του. Άρα θέλει να κάνει το προσωπικό του μπαμ. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Δεν είχε πει για τη σκορδάτο, είχε εκεί ο αμοιβάδας. Μα και αυτός ανοίγει το στόμα και δεν ξέρει τι λέει. Για τη σκορδάτο είναι και εκεί. Δηλαδή πραγματικά. Αλλά είναι ντροπή του, παιδιά, ελάτε τώρα. Και επίσης θέλω να πάει καλεσμένο στον Πετρίδη, γίνεται. Μόνο εκεί δεν έχει πάει. Όχι, πιστεύω ότι θα πάει. Και θέλω να πάει και στον dancing να χορέψει. Γίνεται. Εκεί θέλω να το δω τον κύριο. Άρα τα έκανε όλα αυτά. Κοίταξε βέβαια, θέλω να σου πω ότι τώρα να πηγαίνει και σε εκπομπές, οτιδήποτε εκπομπή εννοώ, όχι καλέσει κακές. Όχι, θέλω να πάει στον dancing. Ναι, το να πηγαίνει λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω γιατί τελείωσε έτσι. Γιατί τελείωσε. Δεν θες να τον δεις. Στο επόμενο. Δεν θέλω. Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση των τριών. Στην εκπομπή δέστε τους χθες το απόγευμα με αφορμή τα όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος ή μάλλον τις εμφανίσεις. Γιατί τελικά δεν ξέρω τι ενοχλεί περισσότερο τα παιδιά. Το ότι εμφανίζεσαι τηλεοπτικά, το ότι έχεις αυτή την άποψη, το ότι λες αυτή την άποψη. Θα μου επιτρέψεις να πάμε σε διαφημίσεις και να δώσουμε τις απαντήσεις αμέσως μετά. Πολύ ευχαρίστως. Κοντά σας και ήρθε η στιγμή να ακούσουμε την απάντηση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στα όσα ακούστηκαν χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα. Μάλλον στην εκπομπή δέστε τους από τους παρουσιαστές. Λοιπόν, κατά πρώτον, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Κατά δεύτερον, δεν πρόκειται να κάνω αυτό το οποίο κοροϊδεύω και να τσουβαλιάσω τους κυρίους μου Τσινά δάσκαλο και τις κυρίες Ηλιάκη και Καινούριου. Καθένας από αυτούς έχει έναν διαφορετικό λόγο. Ο εφραδής εύστροφος και εύγλωτος κύριος Μουτσινάς, χθες κατάλαβε ότι οι δύο σημεία από τις δύο συνεργάτιδες του, η πλέον πνευματικά ανοχήρωτη από τις δύο, η κυρία Καινούριου, σε κάποια στιγμή το παράκανε και προσπάθησε κιόλας να την κατευνάσει λίγο. Να πω κατά πρώτον ότι ο Sky είναι μεγάλο κανάλι, διότι ακούστηκε μήπως επιδιώκει μια μεταγραφή σε κάποιο μεγάλο κανάλι και τα σχετικά, ότι τα κίνητρά μου είναι βαθύτατα ρομαντικά. Ότι επιδιώκω ένα νέο ήθος στο λόγο με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ανθρώπους εκεί έξω. Ότι θέλω να πέσουν οι ταμπέλες. Ότι έχει αρχίσει πλέον και δεν με νοιάζει τι είναι ενημέρωση, τι θεωρείται lifestyle, τι το ένα, τι το άλλο. Και ότι η κυρία Καινούριου, της οποίας το όνομα εξεπλάγεται ότι γράφεται τελικά με αλφαγιώτα και όχι με έψιλον, είναι λογικό ότι δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ψάχνοντας χθες το βράδυ, είδα στο βιογραφικό της ότι μιλάει γαλλικά. Καλό είναι να μιλάει ένας άνθρωπος τουλάχιστον μία
γλώσσα. Κάποτε ρώτησαν τον Γιώργο Παπανδρέου να τους πει τι πιστεύει, διότι κάποιοι τον έβριζαν. Τον Γιώργο Παπανδρέου, υπενθυμίζω, τον Γεώργιο Παπανδρέου, δεκαετία 60. Γνωστό και ως γέρο της Δημοκρατίας. Λέει, ποιος με βρίζει. Του λένε, αυτός. Λέει, α, τότε δεν έχει σημασία. Εγώ θα το πάω ένα βήμα και πιο μετά. Έχει σημασία και ωραία. Ευτυχώς. Ευτυχώς γιατί. Διότι είμαστε σε ένα κανάλι που αυτή τη στιγμή δίνει βήμα σε νέους ανθρώπους όπως η Άννα Μπουσδούκου, η Εύα Αντωνοπούλου, η Σιλβία Κλιμάκη, ενδεχομένως και ο Μιλών υποφαινόμενος. Και το οποίο μου δίνει την δυνατότητα να καταλάβω ότι αυτό το οποίο είχα πει, διότι από κάπου ξεκινάνε όλα αυτά, μην χάνουμε την μπάλα, αυτό το οποίο είχα πει για την παλαιά φρουρά έχει μια βάση. Η κυρία Καινούργη όμως μου δίνει την δυνατότητα να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει ένα κενό στο επιχείρημά μου. Υπάρχει ένα λάθος. Εάν είναι το καινούργιο να είναι αυτό, τότε χίλιες φορές καλύτερα να βλέπω το μάμρα. Και τι θέλω να πω. Σε κάποια στιγμή το καλοκαίρι βρισκόμουν σε ένα σπίτι με περιοδικά επάνω στο τραπέζι. Ανοίγω το ένα, βλέπω ένα πρόσωπο. Ανοίγω το άλλο, βλέπω πάλι το ίδιο πρόσωπο. Ανοίγω το τρίτο, βλέπω εκ νέου το ίδιο πρόσωπο. Την χάνει να είναι της εν λόγω κυρίας, η οποία θεώρησε ότι είμαι αδαής, αγενής. Και απαράδεκτος. Είναι το μόνο που δεν της επιτρέπω. Το αγενής. Διότι αποτελεί προβολή στο γένος, στους γονήτορές μου, στους γεννήτορές μου, στους γονείς μου. Δεν της το επιτρέπω. Το απαράδεκτος είναι μια υποκειμενική κρίση, την οποία δεν έχω δικαίωμα να μην της την επιτρέψω. Το αδαής είναι απλά χαρακτηριστικό του κριτηρίου της και της αντίληψης που έχει και το πώς κρίνει τους ανθρώπους. Βλέπω λοιπόν ένα μεγάλο τραπέζι με περιοδικά. Λοιπόν, ανοίγεις, η κυρία Καινούργιου πήγε για ψώνια. Συγχαρητήρια. Η κυρία Καινούργιου έβαλε αυτό. Η κυρία Καινούργιου κάνει τα ρούχα της. Η κυρία Καινούργιου κάνει τα μαλλιά της, τις τρέσες της, τα φρύδια της, τα μύδια της. Άμα έπεφτε ένας εξωγήινος στη χώρα, εν έτη 2013, υπενθυμίζω, ήμασταν καλοκαίρι. Και το θυμάμαι εκείνο τραπέζι, πολύ χαρακτηριστικά. Θα νόμιζε ότι η εν λόγω κυρία είναι υπουργός εξωτερικών, πρίτανης όλων των πανεπιστημίων. Τα περιοδικά όμως, η επίσκοπος, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Με συγχωρείτε, η επίσκοπος, εντάξει, μεγάλος θεατρικός συγγραφέας, μουσικοσυνθέτης, μουσουργός. Πού το πάω, πού το πάω. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βρισκόσουν σε ένα σπίτι που το τραπέζι ήταν γεμάτο από τέτοια περιοδικά. Εγώ χαλαρώνω αμέσως. Επιτρέψτε μου λίγο να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Κάθε άνθρωπος έχει έναν τρόπο με τον οποίο κινείται επαγγελματικά. Αυτό. Και όσον αφορά στο ήθος του καθενός, θα ήθελα να μείνουμε εκεί πέρα. Η κυρία Καινούργιου προβάλλει ένα μοντέλο. Το μοντέλο της γυναίκας, υποτιμά το φίλο της, που με αισθητικές παρεμβάσεις αυτό προχωράει δεν προς την επιτυχία. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Δεν την έχω ακούσει ποτέ να αρθρώνει λόγο ο οποίος να είναι λόγος ουσίας απέναντι σε μια κοινωνία που βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Μα η εκπομπή όμως για να καταλάβω, για να καταλάβω. Με συγχωρείτε, ο Μουτσινάς το κάνει. Για να καταλάβω κάτι τώρα. Εσένα σε ενοχλεί. Άλλο είναι ο Μουτσινάς. Ο Μουτσινάς είναι ο κεντρικός παρουσιαστής μιας εκπομπής και μέσα από τη σάτυρά του προσπαθεί να περάσει κάποια πράγματα και να σχολιάζει. Η Καταρίνα Καινούριου είναι μια δημοσιογράφος που ξεκίνησε από lifestyle εκπομπή και συνέχισε. Και είναι σε μια lifestyle εκπομπή. Δεν μπορεί να μιλήσει για την οικονομική κρίση. Μπορεί να πει κάποια πράγματα, αλλά. Γιατί? Τι μπορεί να είναι επιλογή τη αυτό. Δεν είναι ανάγκη ότι όποιος κάνει lifestyle μπορεί να έχει και δημόσια πολιτική άποψη. Υποθετικά είναι μια εκπομπή απογευματινή που προσπαθεί να φτιάξει το κέφι του κόσμου. Με παιχνίδια, με διάφορα πράγματα. Το ότι ο Νίκος μέσα από το χιούμορ του και τη σάτυρα το κάνει. Παιδιά, νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Τελείως. Έχουμε χάσει λίγο το νόημα όλης αυτής της ιστορίας. Εδώ, Κωνσταντίνε, βγήκαν και είπανε ότι όλο αυτό το προκαλείς, το κάνεις για να εξασφαλίσεις ενδεχομένως μία μεταγραφή. Ότι όλο αυτό, με όλο αυτό το πράγμα καίγεσαι. Ότι κακώς, σε αυτό μπορεί να έχουν ένα δίκιο. Κακώς μιλάς για τον Γιώργο Παπαδάκη. Και αυτό που δήλωσες ήταν ξεκάθαρο. Ότι είπες δεν γνωρίζω το Γιώργο Παπαδάκη. Ξέρετε τι, βγαίνω το μεσημέρι και λέω. Αυτά, με συγχωρείτε, μία φράση. Σε έκριναν. Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Ωραία. Βγαίνω το μεσημέρι και λέω μία φράση. Στην κυρία Μελέτη. Mm-hmm.
ότι όποιος πιστεύει ότι το δεν γνωρίζω τον Γιώργο Παπαδάκη σημαίνει ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο Γιώργος Παπαδάκης, είναι ηλίθιος. Και μερικές ώρες αργότερα βγαίνει μια ξανθή κυρία με μηδενικό βιογραφικό και λέει: το ότι δεν γνωρίζει τον Γιώργο Παπαδάκη σημαίνει ότι δεν ξέρει ποιος είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. I rest my case που λένε και στα χωριά μας. Τι να κάνω. Τι να κάνω, πείτε μου. Πόσο πιο ελληνικά να μιλήσω. Η Κατερίνα είπε ότι και εγώ δεν γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο Παπαδάκη, αλλά ποτέ δεν θα έλεγα τέτοια πράγματα για τον Γιώργο Παπαδάκη. Τι έχω πει για τον Γιώργο Παπαδάκη. Ακούω. Ότι πρέπει να πάει σπίτι του. Καθόλου. Όχι. Έκανες, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από τις δηλώσεις στο κανάλι Ε, ότι κάποια στιγμή όλοι... Πώς το είπες... Δεν θυμάμαι τη λέξη ακριβώς. Για μαθουσάλες και για μούμιες, επειδή δεν προσπαθώ να αποκρύψω τα λεγόμενά μου. Μαθουσάλες και μούμιες, ναι. Και αναφέρομαι σε μια γενική γεροντοκρατία στην ελληνική τηλεόραση. Το υποστηρίζω αυτό το οποίο λέω. Δεν αφορά δε μόνο στην τηλεόραση. Έχει να κάνει με πλήστες όσες. Μορφές. Ωραία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα, ότι ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά, γνωρίζοντας ότι ένα από τα παλαιότερα πρόσωπα τα τηλεοπτικά είναι ο Γιώργος Παπαδάκης. Είσαι σίγουρα το παλαιότερο πρόσωπο. Είναι ο Γιώργος Παπαδάκης, άρα θεωρώ ότι πάει στοχευμένο στο Γιώργο. Ενδεχομένως μπορεί να πηγαίνει και στον. Δεν ξέρω, και στον Καμπουράκη, λέω, στον Οικονομέα. Δεν ξέρω που αλλού. Τι έχει στο μυαλό σου όταν είσαι Γλαστρίδια. Το σίγουρο είναι ότι όταν το λες, Κωνσταντίνε μου, επειδή είσαι εξαιρετικά συγκροτημένο μυαλό, όταν το λες, έχει κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο μέσα στο κεφαλάκι σου εκείνη την ώρα. Δεν το λες για να το πεις. Το λες γιατί έχεις μια εικόνα. Απλά δεν θέλεις να πεις με όνομα την εικόνα αυτή. Έχω πολλές εικόνες μαζί. Δεν έχω μόνο μια εικόνα. Αλλά ορισμένες φορές θεωρώ ότι μια ελάχιστη διπλωματία, ακόμα και για εμάς τους πιο παρορμητικούς ανθρώπους, είναι σκόπιμη. Άρα να αρχίσω να λέω ο Ανδρέας ο Μπάμπης, ο Γιώργος ο Θανάσης, ο Οδυσσέας, ο Πάτροκλος, η Μαρία Κιτά. Δεν έχει νόημα να το κάνω αυτό το πράγμα. Μετέπειτα για τον Γιώργο Παπαδάκη είπες ότι δεν έχει δίπλα του νέους ανθρώπους. Είπες ότι μπορεί να έχει μια κοπέλα δίπλα του, ένα, κάπως το είπες που δεν θέλω. Αυτό η αλήθεια είναι ότι πρόκειται περί μέγκα γκάφας. Γιατί επειδή δεν βλέπω Γιώργο Παπαδάκη, δεν ήξερα ότι έχει δίπλα του έναν νέο άνθρωπο. Που είναι και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του και έχει εδώ νέα παιδιά πάντα. Μίλησε και για Γλαστρίδιον. Ναι, αυτό για Γλαστρίδιον θέλω να αναλύσω. Δεν ομιλώ, λέει, για μια νέα κοπέλα. Αν θυμάμαι όπως το είπες, μια όμορφη κοπέλα. Δεν είναι Γλαστρίδιον τώρα. Είναι και όμορφη κοπέλα. Δηλαδή, μια όμορφη κοπέλα πρέπει να είναι γλάστρα, απαραίτητα κιόλα. Με τον ίδιο τρόπο, ακούστε με λίγο. Με τον ίδιο τρόπο που όταν λέω κάτι και το υποστηρίζω μέχρι τέλους, όταν λέω κάτι το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία της γκάφας, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, επειδή δεν παρακολουθώ την εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη, όχι επειδή την σνομπάρω ή την αποπέμπω, αλλά επειδή δεν ξυπνάω εκείνη την ώρα. Λοιπόν, δεν γνώριζα κάτι το οποίο ήταν πολύ βασικό για την εκπομπή. Συνεπώς, κάτι το οποίο είπα είχε αντανάκλαση πάνω σε μια κυρία συνάδελφο από την οποία ζητώ συγγνώμη διότι δεν είχα την παραμικρή ιδέα ότι υπάρχει μέσα στο παζλ. Από την άλλη, συγγνώμη, ένα λεπτό, γιατί βλέπω τον Άσο μπαίνει, βγαίνει, έρχεται. Αυτό είναι βεβαίως η δυσκολία που έχουμε λίγο στα παράθυρά μας και δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μια συντροφιά. Αυτό είναι ο λόγος. Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν θέματα, ναι. Μου στείλε ένα μήνυμα ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου τώρα για το κάδρο πίσω. Είναι καταπληκτικό, μου λέει, και να βγαίνεις πιο συχνά από αυτό το κάδρο. Λες και το ήξερα. Το κόκκινο. Λες και το ήξερα, γιατί σε έχασα κάποια στιγμή και επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε ένα θεματάκι, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί στον αέρα. Είσαι χρόνια κι εσύ, είσαι παλιός κι εσύ, είσαι παλιοσυρά κι εσύ. Νομίζω ότι μπορεί να σε παίρνει και εσένα. Εμένα με παίρνει σίγουρα. Είμαι παλιοσυρά Βαρβάτη. Δεν το συζητώ δηλαδή. Βαρβάτη παλιοσυρά. Αλλά και ο Νάσος δεν πάει πίσω. Μην το βλέπεις, Κωνσταντίνε, έτσι με το κοντομάνικο και το εδώ πέρα το σύστημα μπροστά. Τον Νάσο βάζω στη συζήτηση. Νάσο μου. Έχεις και μια άποψη για όλο αυτό που συμβαίνει. Έτσι κι αλλιώς μας είπες στην αρχή. Στην αρχή μας είπες ότι υπάρχει ένας γενικότερος εκνευρισμός στο δέστε τους. Ναι, υπάρχει ένας γενικότερος εκνευρισμός στο δέστε τους. Εντάξει, νομίζω ότι το εσωτερικό πρόβλημα μέσα στην εκπομπή δεν έχει να κάνει κυρίως με τον κύριο Μπογδάνο.
αλλά έχει να κάνει με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους και με την πίεση που δέχεται ο Νίκος, ειδικά στη βραδινή εκπομπή από τους επιτελείς του καναλιού για τα νούμερα τηλεθέασης και για όλα αυτά. Τα γνωστά τέλος πάντων τις πιέσεις. Ναι. Που όταν καταφέρει κάποιος και κάνει 10 και 15 χρόνια στην τηλεόραση, αυτά ενδεχομένως να μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Κάποιος άλλος που είναι τώρα στην αρχή ενδεχομένως να μην μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Όπως και να έχει όμως, εγώ για το συγκεκριμένο θέμα θα πω κάτι το οποίο το είπε μόνος του ο κύριος Μπογδάνος πριν, ότι παίζει ρόλο ποιος τα λέει. Και από αυτή τη μεριά και από την άλλη μεριά. Συμφωνείτε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε, γιατί έκανα και κάποιες διακοπές κάποια στιγμή το ακουστικό μου. Που είπες, μας ο γέρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, έτσι, είχε πει ο γέρος της Δημοκρατίας ότι παίζει ρόλο ποιος λέει κάτι για μένα. Είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη, παίζει ρόλο ποιος το λέει. Οπότε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γουμενίδη. Συμφωνείτε. Οι τηλεθεατές. Οι άνθρωποι. Επίτρεψέ μου. Αυτό... Οι τηλεθεατές, συγγνώμη κύριε Μπογδάνε, οι τηλεθεατές είναι αυτοί που κρίνουν και κρατάνε τον κόσμο. Εάν ο Παπαδάκης αυτή τη στιγμή είναι για τον κύριο Μπογδάνο ραμολή της ελληνικής τηλεόρασης ή δεν είναι ραμολή της ελληνικής τηλεόρασης, αυτό το κρίνει ο κόσμος που τον κρατάει, οι διαφημιστικές που επενδύουν, έτσι είναι στημένος ο τηλεοπτικός χάρτης, έτσι λειτουργεί το όλο σύστημα. Μένουν άνθρωποι που μπορεί να μείνουν και στα 60 και στα 70 και στην τελική, αν πάτε λίγο ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή στην Αμερική και δείτε ποιοι κάνουν late night shows ή ποιοι κάνουν πρωινές εκπομπές ενημερωτικές, θα δείτε ανθρώπους 60, 70, 80 χρονών. Δεν ξέρω αν η εικόνα αυτή προσβάλλει την αισθητική του κυρίου Μπογδάνου ή του οποιοδήποτε άλλου. Είναι σίγουρο όμως ότι ο κόσμος είναι αυτός, και ξαναλέω, που κρίνει και το προϊόν και κρίνει και αυτόν που εκτίθεται. Και πρέπει αυτός που εκτίθεται να είναι εναρμονισμένος και στη θετική κριτική και να τη δέχεται και στην αρνητική. Όταν λοιπόν έχεις να κάνεις με ένα Παπαδάκι που είναι 20 χρόνια, 25, σημαίνει ότι ο κόσμος τον αγαπάει. Μην είναι 30. 20 είμαι εγώ. Να μην είναι 30. Δεν θα είναι 30. Έλατε. 23 είμαι εγώ, Χριστίνα. Από τα 17 μου είμαι. Έτσι. Όταν κάποιοι φτάσουν στην ηλικία μας, λοιπόν, τότε να έχουν άποψη. Όταν κάποιοι, Χριστίνα μου, φτάσουν σε μια διαδρομή και έχουν να δείξουν ρεπορτάζ, έχουν να δείξουν πράγματα ουσιαστικά στον χώρο το δικό μας, τότε δικαιολογείται να έχει άποψη οποιοδήποτε. Κοίτα, είτε λέγεται δεύτερη φορά είτε σήμερα προσυπογράφω είτε λέγεται οποιοδήποτε. Κοίτα να δεις που δεύτερη φορά προσυπογράφω αυτό που λέει ο κύριος Γουμενίδης. Πράγμα το οποίο μου θυμίζει. Έχετε υπόψη σας. Όχι, ένα λεπτό, Κωνσταντίνο, γιατί αυτό το κουβαλάω μέσα μου. Το έχω καημό να γίνει ένα σκοτωμό στην εκπομπή μου. Πώς ηρεμώ το σύμπαν κάθε φορά, δεν μπορώ να καταλάβω. Μόνο εγώ, Γουμενίδη μου, το αναγνωρίζεις αυτό. Επιτρέψτε μου κάτι. Η δικό της μας η εκτόνωση. Περίμενε. Αυτό παίρνει πολλές ερμηνείες. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είναι σημαντικό για την όλη υπόθεση. Δεν είχα τον κύριο Παπαδάκη στο νου μου. Όποιος το είπε έχει δίκιο. Όντως κάτι είχα στο νου μου. Θεωρώ όμως καλύτερο να μην το πω. Αυτό όμως το κάτι που είχα στο νου μου μισό λεπτό. Η Χριστίνα, σίγουρα πράγμα σα το λέω. Εγώ, Πολυκάρπου, καθ' αυτό. Επιτρέψτε μου. Όχι, όχι, η Χριστίνα το είπε. Η Χριστίνα είπε ότι είχε. Όχι, όχι. Η Χριστίνα, ο Κωνσταντίνος είπε ότι είπε εσύ ότι είχε κάποιον στο μυαλό του και το παραδέχτηκε. Η σημασία του. Λοιπόν, επειδή προέρχομαι από την ενημέρωση. Λοιπόν, τα ρεπορτάζ μου είναι εκεί, οι εκπομπές μου είναι εκεί. Ενδεχομένως και λίγο με μια παρέκκληση προς τη σάτιρα. Αυτό είναι το δικό μου είδος, αν θέλετε να βάλουμε ταμπέλες. Αυτό το οποίο είπα, είχε στο νου ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν και με το τι περνάμε ως χώρα σήμερα. Θέλω να πω το εξής. Δεν πιστεύω γενικά ότι οι άνθρωποι στα 20 ή στα 30 χρόνια σε ένα επάγγελμα ή στα 40 πρέπει να φεύγουν. Πρέπει να φεύγουν όμως συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν αποτύχει στην αποστολή τους. Και πού έχουν αποτύχει οι άνθρωποι που έχω εγώ στο νου μου. Αν είσαι 25 χρόνια ενημερωτικός δημοσιογράφος και δεν έχεις πάρει είδηση για το τι έρχεται, για το τι εξυφαίνεται, για το τι πρόκειται να περάσει αυτή η χώρα, κάτι έχει κάνει λάθος. Ας πούμε ότι τα λάθη. Πώς είσαι 25 χρόνια, πώς είσαι 25 χρόνια, κύριε Μπογδάνε, τότε. Πώς είσαι 25 χρόνια σε αυτό το χώρο και δεν αντιλαμβάνεσαι? Δηλαδή τα προηγούμενα 10-15 δεν αντιλαμβανόσουν τι γίνεται. Και αυτοί που σε κρατάγανε, γιατί σε κρατάγανε? Βλάκησε. Έλαντε. Και το θέμα είναι ότι σε κρατάνε δύο πλευρές. Η μία είναι η πλευρά των τηλεθεατών, που σε βλέπει και δεν ξέρει. Η άλλη πλευρά όμως, η οποία σε κρατάει στην ενημερωτική δημοσιογραφία, στο ελληνικό παιχνίδι, είναι η πλευρά του. Την οποία την έχω υπηρετήσει 11 χρόνια. Απλά σου το λέω για να το ξέρεις, γιατί μάλλον δεν ξέρεις το βιογραφικό λοιπόν, μου. Προχώρα. Είναι, μα δεν μιλάω για εσάς. Είναι η πλευρά των πολιτικών και των συμφερόντων.
Υπήρξαν δημοσιογράφοι οι οποίοι φάγανε, ήπιανε, περάσανε πάρα πολύ καλά με τους πολιτικούς. Και γυρίσαν και επιταγές πίσω. Υπάρχουν και αυτοί. Βεβαίως. Αλλά δεν έχω αυτούς στο νου μου. Αυτή είναι δημοσιογραφία. Αυτή είναι δημοσιογραφία γλυφθρακίων. Και δεν απέχει και πάρα πολύ από τη δημοσιογραφία που γλύφουν τους πολιτικούς, όπως και γλύφουν και τα αφεντικά. Και εξυπηρετούν συμφέροντα. Αυτή είναι δημοσιογραφία. Για αυτόν τον 25χρονο δημοσιογράφο μου λες που έχει καριέρα 25 χρόνια ή για τον άνθρωπο που κάνει μαχητικό ρεπορτάζ και είναι στο πεζοδρόμιο. Υποθέτω λοιπόν ότι υπάρχουν και καλοί και κακοί συνάδελφοι. Υπάρχουν καλοί και κακοί συνάδελφοι. Έτσι κι αλλιώς. Εδώ κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση αυτή τη στιγμή. Έτσι. Θεωρητική, δεν λέμε συγκεκριμένα αυτός ή εκείνος ο άλλος. Είναι μια θεωρητική συζήτηση περί δημοσιογραφίας και πώς πρέπει να λειτουργήσει και πώς όχι. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να το συνεχίσουμε. Θεωρώ ότι έχει λήξει και το θέμα με τους δέστε τους κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις, Κωνσταντίνε, σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν χθες ή γενικά με τα όσα έχουν ακουστεί. Δεν ξέρω, με τον Γιώργο μιλήσατε τελικά, το Λιάγκα, λύσατε και το πρόβλημα, γιατί και εκεί άνοιξε ένα μέτωπο. Έληξε το θέμα μερικές φορές όμως. Δηλαδή, Είπες, Κωνσταντίνε μου, ότι έχει IQ αμοιβάδας. Προσπαθώ να μην κάνω λάθος και το ζωντανό. Η Φέη Σκορδά. Ο Χριστός και η Παναγία, όχι. Γιατί αυτό ακούσαμε χθες. Ότι εσύ είπες ότι η Φέη Σκορδά έχει IQ αμοιβάδας. Και δεν ξέρω και τι ζωντανό είναι αυτό. Ο Χριστός. Λοιπόν, να πω κάτι. Λοιπόν, επειδή όλο αυτό το πράγμα είναι καινούριο για μένα. Είναι καινούριο, είναι πρωτόγνωρο. Λοιπόν, και μάλλον θα πρέπει να πάρω τα μπογαλάκια μου και να την κάνω για παραλίες που γνωρίζω καλύτερα. Όχι από αυτή την εκπομπή, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ δηλαδή να πω στον εαυτό μου άρρωστο. Τα μπογαλάκια σου ή τα μπογδανάκια σου. Και περιπάτη, αγόρι μου, διότι έχω συνηθίσει να συνομιλώ με ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ελληνικά και δεν είναι στημένοι στο έτσι, ανά πάσα ώρα και στιγμή, για να συνδέσουν ασύνδετα πράγματα, ούτως ώστε να βγάλουν ειδισάριο για να περάσουν προς τα έξω. Το ξεκαθαρίζουμε, κάτι, γιατί Φέη, δηλαδή, δεν είπες κάτι. Το ξεκαθαρίζουμε. Εκτιμώ, δεν έχει πραγματικά, δεν έχει πει συγκεκριμένα. Έτσι, γιατί την έχω διαβάσει και εγώ αυτή την είδηση. Οπότε δεν τη δεν καταλαβαίνετε. Εκτιμώ με ειδικό τρόπο την κυρία Σκορδά. Μάλιστα. Τώρα φταίμε εμείς, όχι φταίμε. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση. Τώρα τι θα βγουν και θα πούνε, την πέφτει στη γυναίκα του Λιάγκα. Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι μάλλον θα πρέπει σιγά σιγά να επιστρέφω στο καλό μου ραδιόφωνο 7 με 9 κάθε μέρα. Να σου πω, θα σου λείψει. Σε 100,3 του μεγάλου Sky. Να σου πω, θα σου λείψει, Κωνσταντίνε, δεν θα αντέξεις χωρίς αυτό που ζούμε εμείς εδώ πέρα. Να σου πω κάτι, είναι ένας ιδιαίτερος κόσμος, ωραίος. Φοβούμαι το εξής. Κοίτα, όλα έχουν τη γλύκα τους. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Εγώ θα επιμένω σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μέχρι όπου με πάει. Όλα μην κρυβόμαστε όλα πίσω καλά από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, ερώτηση κρίσεως. Ναι, ωραία. Θέλετε να πάμε εκεί που μου είπατε, κύριε Τηλικερίδη μου, ή έχουμε τον κύριο Στάνκογλου, για παράδειγμα. Αύριο. Βγάζω λοιπόν και τρέιλερ. Αύριο, κύριο Στάνκογλου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ούτε την κυρία Λεμού. Άρα πάμε στο Χάρη Σιανίδη, ο οποίος είχε ένα θέμα με το Facebook. Τι πρόβλημα, για να ακούσουμε τι λέει ο Χάρης. Μάθαμε τελευταία ότι στο διαδίκτυο έχουν γίνει ψεύτικα προφίλ με το όνομά σου. Υπάρχει ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο με το Facebook, με έναν άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομά μου. Δεν έχω Facebook και δεν θα έχω, έτσι, για να εξυπηρετήσω και όσους με ακούνε. Πρόσφατα κορόιδεψε κάποιος, του ζήτησε χρήματα, βγάζει αγγελίες ότι ζητάει προσωπικό. Είμαστε πολύ κοντά πια στα ίχνη, το ξέρουμε ποιος είναι. Αλλά τον αφήνουμε για να μπορέσει να πιαστεί στην παγίδα. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικό θέμα. Τα αρνητικά του Facebook και των social media γενικότερα. Αν μου επιτρέπετε, πολύ σημαντικό θέμα. Όπως όλος ο τραμπουκισμός, το αήθες που λαμβάνει η χώρα στα social media. Είμαστε δηλαδή μια κοινωνία που για πολλούς ανθρώπους η μισή τους ζωή είναι στα social media, αλλά η νομική κάλυψη, η προστασία από την πολιτεία και η νομοθεσία δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, εγώ αν αυτή τη στιγμή... Υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα social media, θεωρώ πως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Και υπάρχουν και εξειδικευμένοι δικηγόροι όπως ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, ο οποίος και δικαστικές αποφάσεις, παιδιά, που μέσω Facebook τέτοιες ιστορίες έχουν καταλήξει και υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο με ένα τηλέφωνο στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος μπορεί να τα μάθει αυτά. Διαφημίσεις, Κωνσταντίνε, διαφημίσεις.
σκέφτομαι, Νάσο μου. Σκέφτομαι ότι έτσι όπως δουλεύουν, έλα, τα social media, σε λίγο δεν θα είμαστε καν απαραίτητοι δημοσιογράφοι. Αν σκεφτώ ότι η Liz Harley διαψεύδει μέσα από το Twitter της τη σχέση της με τον Clinton, τη σχέση με τον Clinton, έτσι όπως βγήκε σήμερα τέλος πάντων στη δημοσιότητα, χθες εν πάση περιπτώσει, γελιοδός ανόητες ιστορίες σχετικά με μένα και τον Bill Clinton. Εντελώς ψευδής. Ανέλαβαν οι δικηγόροι μου. Αυτή τώρα τη δήλωση δεν θα πέθαινε εσύ αν ήσουν Αμερικανός δημοσιογράφος, αν την έχεις. Το αποκλειστικό. Μα την παίζουν ήδη, εννοείται. Μα εννοείται, Χριστίνα, πλέον έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας με τα social media, οι ίδιοι οι celebrity, σημαντικοί άνθρωποι, μαϊντανοί, μέχρι και πολιτικοί, προάγουν και παράγουν και πολιτικοί κάθε μορφής μέσα από τις προσωπικές τους σελίδες. Πρέπει να δεχτούμε λοιπόν αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αλλά μερικά πράγματα είναι, ξέρεις, διαχρονικά. Όπως για παράδειγμα το σεβασμό. Είτε ο σεβασμός αυτός είναι στην τηλεόραση, είτε είναι γενικά στη ζωή μας, δεν τον απαιτείς, τον κερδίζεις. Και κάπως έτσι σας αφήνω. Και εμείς κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, Νάσο μου. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Όλοι αποτελούμε πρότυπα και παραδείγματα. Σωστό και αυτό, κατά έναν επιλογές τρόπο. Κατά έναν τρόπο. Νανά και Έλενα, ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς βεβαίως. Σας περιμένουμε αύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι ακριβώς. Να είσαστε καλά. Καλό σας απόγευμα.